Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης με τον Δήμαρχο Δοξά, τον κύριο Δημήτρη Δαλακάκη, τον οποίο τον διακόψαμε την στιγμή που μας έλεγε για τις κατασχέσεις που έγιναν σε οφειλέτες του Δήμου στο κομμάτι της ίδρευσης. Μια δύσκολη γενικώς πολιτική, θα το έλεγα, από μια πλευρά απόφαση, αλλά δεν είναι στο μοναδικό, νομίζω. Και κάτι κάπως έτσι κινείται και η κεντρική εξουσία πλέον. Είναι μια πολύ σκληρή απόφαση, αλλά για πρώτη φορά εφαρμόστηκε πέρυσι. Το παρατηρητήριο των ΟΤΑ είδε ότι ο Δήμος έχει να εισπράττει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από οφειλές προς τον Δήμο. Ουσιαστικά η κοινομοθεσία η ίδια, αλλά και το παρατηρητήριο μας ανάγκασε να προβούμε σε ίσπραξη αυτών των οφειλών. Πρέπει να ομολογήσω ότι πολλές φορές ήρθα αντιμέτωπος με πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή, είχα συμπολίτες μου οι οποίοι είχαν προετοιμαστεί για να κάνουν εγχείρηση, ας πούμε, ανοιχτής καρδιάς και βλέπαν τον λογαριασμό τους, μάζεψαν κάποια χρήματα και βλέπαν τον λογαριασμό τους κατασκευμένο. Από την άλλη πλευρά, και αυτό το συζητούσαμε στο διάλειμμα, είδα πέρυσι ότι πολλοί συνδημότες μου που χρωστούσαν αρκετά χιλιάδες ευρώ σε δημοτικά τέλη, τελικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς είχαν κάποια δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτές είναι κάποιες από τις τρευλώσεις οι οποίες υπάρχουν παντού, σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στο Δήμο Δοξάτου. Καταλαβαίνω ότι η κατάσχεση είναι το τελευταίο μέσο που μπορεί να μεταχειριστεί κάποιος. Από την άλλη την πλευρά όμως υπάρχει και μια κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να πληρώνει η γιαγιά, που να ξέρετε ότι οι ηλικιωμένοι είναι οι καλύτεροι καλοπληρωτές που υπάρχουν. Ένα λογαριασμό 100-120 ευρώ, τα στιγμή που παίρνουν μια σύνταξη των 320, και κάποιος ο οποίος είναι επιχειρηματίας και ο τραπεζικός του λογαριασμό έχει 30-40.000 ευρώ, να χρωστάει 7 και 8.000 ευρώ στον Δήμο από πλήρωτα νερά και δημοτικά τέλη. Είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Τελικά, πιστεύω ότι δεν μας έπεσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία σας χρωστούσαν. Όχι, όχι. Γιατί, για τον πολύ απλό λόγο ότι οι συνδημότες μας δεν έχουν αυτά τα χρήματα. Κάποιες φορές όμως παίρνεις αποφάσεις οι οποίες είτε σου επιβάλλονται, όπως μας επιβλήθηκε από τον παρατηρητήριο των ΟΤΑ, και τις ακολουθείς για να ζήσει ο Δήμος. Γιατί ο Δήμος δεν είναι. Ο Δήμος είναι η ενιαία, αν θέλετε, τσέπη όλων των δημοτών. Εάν ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να έχουμε ούτε καθαριότητα, ούτε αποκομιδή απορριμμάτων, ούτε έργα, ούτε συντηρήσεις, ούτε ειδοποιία, ούτε τίποτα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις που να είναι σωστές, χωρίς να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος. Αυτό το κομμάτι, σε ό,τι έχει να κάνει με το τμήμα της ίδρευσης, τι γίνεται με την αποχέτευση όμως? Και όταν λέμε αποχέτευση, να φανταστούμε ότι δεν υπάρχουν πλέον, υπάρχουν τα κανονικά αποχέτευτικά δίκτυα, με τους βιολογικούς τι γίνεται? Να σας πω για την ίδρυση και την αποχέτευση κάτι άλλο πριν πάω στους βιολογικούς καθαρισμούς. Φέτος το ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο τα νέα δημοτικά τέλη. Εμείς πήγαμε σε μείωση. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι δήμοι της χώρας αυξάνουν τα δημοτικά τέλη. Σε μείωση 100% ή σε μείωση με κοινωνικά κριτήρια? Και τα δύο. Και πάνω στις χρεώσεις, στις ταρίφες δηλαδή, μειώσαμε και κάναμε αναλογική μείωση. Είδαμε δηλαδή που έχουμε τις περισσότερες καταναλώσεις. Τις περισσότερες καταναλώσεις έχουμε σε μικρούς καταναλωτές. Εκεί κάναμε μείωση από 0,45, το κατεβάσαμε 0,40. Σε αυτούς όμως που κάνουν πολύ μεγάλες καταναλώσεις, κάναμε αύξηση. Ουσιαστικά, κατανείμαμε δικαιότερα ανάλογα με την χρέωση και την ταρίφα, την χρέωση. Από εκεί και έπειτα, στο κομμάτι που είπατε, σχετικά, αυτό αφορά και στην αποχέτευση. Είναι ακριβώς το ίδιο. Στην αποχέτευση κάναμε μείωση 20%. Στην ίδρυψη κάναμε μείωση 10%. Διότι στόχος μας δεν είναι να έχουμε υψηλές χρεώσεις, να χρωστάνε οι δημότες μας και μετά να πηγαίνουμε να κάνουμε κατασχέσεις. Θα πρέπει, αντί να το κάνουμε αυτό, να μειώνουμε τις χρεώσεις, έτσι ώστε σε μια εποχή κρίσης να μπορούν οι δημότες μας να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο. Από την άλλη την πλευρά, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαστε ένας από τους 5 Δήμους σε όλη την Ελλάδα που δεν έχουν βιολογικό καθαρισμό. Είμαστε ήδη κατηγορούμενοι εδώ και πολλά χρόνια στο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η χώρα κατηγορείται για τον Δήμο Δοξάτου για το γεγονός ότι δεν διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή τα λήματά του. Εμείς, όταν παραλάβουμε τον Δήμο, βρισκόταν σε εξέλιξη μια μελέτη για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού. Διεκδικήσαμε στα πλαίσια που μπορούσαμε το καλύτερο δυνατόν και από το ΕΠΕΡΑ και από την περιφέρεια και από τους μελετητές. Μάλιστα, ήρθαμε και σε σύγκρουση μαζί τους. Είχαν αποστείλει και εξώδικες δηλώσεις προς εμάς. Δεν κάνουμε φυσικά έκπτωση πάνω στις διεκδικήσεις μας σχετικά με τον Δήμο. Η μελέτη παραλήφθηκε, έχει τελειώσει. Και αυτή τη στιγμή, μόλις ανοίξει μέτρο από το ΕΣΠΑ, θα κατασκευαστεί ο βιολογικός για όλο τον Δήμο Δοξάτου, το κόστος του οποίου είναι 11 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι το μεγαλύτερο έργο από άποψη χρηματικής, το οποίο θα έχει κατασκευαστεί ποτέ στον Δήμο μας. Μάλιστα.
Χρονικά πότε υπολογίζεται να προχωρήσει αυτό, ας πούμε ότι το ΕΣΠΑ ξεκινάει μέσα στην νέα χρονιά? Το ΕΣΠΑ ξεκίνησε ήδη και η περιφέρειά μας είναι πρωτοπόρα. Δεν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά, αλλά έχουν ξεκινήσει κάποιοι άξονες. Έχουν εκδοθεί ήδη τρεις προσκλήσεις που είμαστε τελικοί δικαιούχοι, ετοιμάζουμε τις προτάσεις μας προς αυτές. Δεν άνοιξε ακόμα πρόσκληση σχετικά για βιολογικούς. Ουσιαστικά στην περιφέρειά μας θα ανοίξει μία πρόσκληση για βιολογικό και θα είναι για μας. Για το Δήμο Δοξάτου. Γιατί οι υπόλοιποι δεν βρίσκονται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι υπόλοιποι δήμοι που δεν έχουν βιολογικό. Όχι, δεν βρίσκονται. Ένας ήταν της Προσοτσάνης, ο οποίος ήδη το κατασκευάζει, και ο άλλος ήταν του Δήμου Παγκαίου, που ήδη κατασκευάζεται. Κατασκευάζεται και εκεί. Ναι, ο ΕΣΠΑ λοιπόν, και ουσιαστικά έτσι μπαίνει και ο νέος σχεδιασμός για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιος είναι ο νέος σχεδιασμός για το Δήμο του Δοξάτου? Να σας πω, όταν εμείς ξεκινήσαμε το 2014, είχαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Το θέμα είναι ότι αυτό που έχεις στο μυαλό σου, σε ό,τι αφορά την απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, εάν δεν δεις ποιοι είναι οι άξονες και ποια είναι τα μέτρα, τι σου επιτρέπουν να κάνεις, τότε κάνεις απλώς σχέδια επί χάρτου. Όντως είχαμε κάνει σχέδια επί χάρτου, διότι τελικά τα μέτρα και οι άξονες του ΕΣΠΑ βγήκανε φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι. Εκεί διαπιστώσαμε ότι πολλά από τα έργα τα οποία είχαμε σχεδιάσει, αλλά δεν είχαμε χρηματοδοτήσει ως προς τις μελέτες, διότι δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις μια μελέτη για να γίνει ένα έργο όταν δεν ξέρεις ότι αυτό μπορεί να ενταχθεί. Κάναμε μια αναδιάρθρωση, αν θέλετε, και της ΆΤΑ μας, και αυτή τη στιγμή έχουμε όλο το ΕΣΠΑ μπροστά μας, έχουμε όλα τα μέτρα, όλους τους άξονες, και έχουμε κρατήσει γύρω στους 140.000 ευρώ, τα οποία τα εξοικονομήσαμε από πέρυσι, έτσι ώστε με το που θα ανοίγει ένα μέτρο να μπορούμε άμεσα να ετοιμάζουμε τη μελέτη και να υποβάλουμε τη σχετική πρόταση. Ήδη έχουν ανοίξει τρεις προτάσεις. Τι αφορούν? Η πρώτη αφορά σχολικές μονάδες. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα με το γυμνάσιο Λύκειο του Καλαμπακίου, όπου λέγανε παλαιότερα υπήρχε και ένα έργο εκεί 750.000 ευρώ, το οποίο απεντάχτηκε και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, διότι είχαν προκύψει υπόνοιες για τη στατική επάρκεια του κτηρίου. Εμείς αναθέσαμε απευθείας σε έναν μελετητή να μας πει αν το κτίριο αυτό είναι στατικά επαρκές, ένα. Και δεύτερον, τι παρεμβάσεις θα χρειαστούν πάνω σε αυτό το κτίριο. Η μελέτη τελειώνει, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχει τελειώσει ήδη, γιατί δεν έχω πρόβλημα να τη δει ακόμα, θα τελειώσει την επόμενη εβδομάδα. Επομένως, το πρώτο πράγμα το οποίο εμείς θα προτείνουμε στο ΕΣΠΑ θα είναι το συγκεκριμένο σχολείο, να, αν χρειάζονται ενισχύσεις οικοδομικές και για τη στατική του επάρκεια, να γίνουν αυτές οι ενισχύσεις. Εάν εναλλακτικά, γιατί έχουμε και σχέδιο σε περίπτωση που δεν θα χρειαστούν καθόλου ενισχύσεις, έχουμε κάποιες άλλες προτάσεις πάλι για το συγκεκριμένο το μέτρο. Μάλιστα. Ένα αφορά στις σχολικές μονάδες. Το δεύτερο. Το δεύτερο αφορά στην διάβρωση εδαφών. Η διάβρωση εδάφους είναι το φαινόμενο που ουσιαστικά το χώμα φεύγει πάνω από την γη εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως είναι πλημμύρες ή ακόμα και πυρκαγιές. Ακούγεται περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου, και είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την μείωση της παραγωγικότητας του εδάφους. Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Εμείς θα θέλαμε να κάνουμε κάποια έργα μέσα στον ξεροχήμαρο του Δοξάτου, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς, να υποβάλουμε εκεί πρόταση. Θα πρέπει να κάνει η ίδια η περιφέρεια, διότι έργα στον ξεροχήμαρο του Δοξάτου, όπως γνωρίζετε, δεν κάνουν οι Δήμοι, αλλά κάνει η ίδια η περιφέρεια. Έχουμε ετοιμάσει μια άλλη πρόταση, η οποία αφορά ουσιαστικά στην αγορά εξοπλισμού, έτσι ώστε να μπορούμε να καθαρίζουμε καλύτερα τα κανάλια μας και να έχουμε καλύτερη πυροπροστασία. Εδώ να πω για τα κανάλια το εξής. Εμείς από πέρυσι είχαμε προνοήσει και είχαμε πάρει 30.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και καθαρίσαμε αρκετά κανάλια, κάναμε πολύ καλή δουλειά. Θα πρέπει να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Παυλίδη, ο οποίος ήδη φέτος προνόησε για την περιοχή τη δική μας, δηλαδή για την περιοχή του κάμπου της Βοηράνης, όπως το λέμε, για την περιοχή της Βάλτας και του Καλαμπακίου, θα δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κονδύλιο, ένα κονδύλιο γύρω στις 500.000 ευρώ. Όπως επίσης ανακοίνωσε θα δώσει ένα κονδύλιο γύρω στις 800.000 ευρώ για την βελτίωση οδοποίησης μεταξύ του Δοξάτου και του Αγίου Αθανασίου πάνω στην Εθνική Οδό Δράμας Καβάλας. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει ένα κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος. Είχε ξεκινήσει και είχε φτάσει μέχρι και το ύψος της χωριστής. Και φέτος, το 2016, θα γίνει και το υπόλοιπο τμήμα μέχρι και τον Άγιο Αθανάσιο. Από εκεί και μετά, στην αγροτική οδοποιία δεν αναφερθήκαμε ιδιαίτερα. Κάνατε εσείς αναφορά πριν από λίγο μέσω της περιφέρειας. Τι γίνεται εκεί, γιατί ο Δήμος Δοξάτου είναι ένας καθαρά αγροτικός Δήμος. Ναι. Πάνω στην αγροτική οδοποιία, αρμοδιότητα καταρχάς έχει το ΕΒ Βοηράνης, με το οποίο έχουμε άριστη συνεργασία. Και πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον Σωτηρή τον Παπαδόπουλο, για την άριστη συνεργασία που έχουμε.
Από εκεί και έπειτα εμείς πάνω στην αγροτική οδοπία θα προσπαθήσουμε με κάποια κονδύλια μέσω της ΑΤΑΣ, με ίδιους πόρους δηλαδή, να βελτιώσουμε αγροτική οδοπία. Δυστυχώς το νέο ΕΣΠΑ δεν έχει μέτρο και άξονα ούτε για αγροτική οδοπία, αλλά ούτε και για οδοπία ασφαλτόστρωση δηλαδή κτλ. Κάποιες προτάσεις τις οποίες θα κατεβάσουμε για αγροτική οδοπία, θα τις κατεβάσουμε στο επόμενο Leader και κυρίως μέσα στα προγράμματα του ΟΠΑΧ, του προγράμματος δηλαδή, αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να τρέξει και αυτό, να αρχίσει να τρέξει μέσα στο 2016. Mm-hmm. Και ο τρίτος άξονας. Ο τρίτος άξονας πάνω στο ΕΣΠΑ, το οποίο έχει ανοίξει και αν αφορά το Δήμο Δοξάτου. Όχι, στο τρίτο δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη πρόταση, γιατί ξέρετε, στο νέο ΕΣΠΑ έχει αλλάξει. Πλέον βλέπει η διαχειριστική αρχή πόσους μηχανικούς έχεις και ανάλογα με τους μηχανικούς που έχεις, σου δίνει και έργα αντίστοιχης αξίας. Εμείς έχουμε 4 μηχανικούς. Ήδη με τον βιολογικό, αν θέλετε, θα πάμε στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στα έργα τα οποία εμείς επιλέγουμε να εντάξουμε μέσα στο νέο ΕΣΠΑ. Γιατί, παραδείγματος χάρη για μας, είναι απόλυτη προτεραιότητα να εντάξουμε τα έργα αντικατάστασης αμιάντου στα κύρια, το εσωτερικό και το εξωτερικό δίκτυο. Είναι έργα τα οποία κοστίζουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη τρέχουμε τις μελέτες οι σχετικές για να είμαστε έτοιμοι και όριμοι, έτσι ώστε όταν θα ανοίξουν οι σχετικές προσκλήσεις να ετοιμάσουμε τις προτάσεις. Όταν όμως φτάνεις γύρω στα 16 εκατομμύρια ευρώ απευθείας, όταν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ο Δήμος είχε πάρει μόλις 9, χωρίς να υπάρχει περιορισμός πάνω στους μηχανικούς, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα και εμείς θα πρέπει να προσέξουμε να μην αδικήσουμε κανέναν οικισμό. Να ρωτήσω τι γίνεται με το πρόγραμμα Leader. Και αν ως τοπική αυτοδιοίκηση και όχι ως δημότες, πολίτες του Δήμου του Δοξάντου, γιατί έχουν γίνει προτάσεις προς την ανάπτυξη εκεί. Ως Δήμος έχετε κάτι σχεδιασμένο πάνω σε αυτό? Βεβαίως. Εμείς είχαμε καταθέσει 3 προτάσεις. Η μία αφορούσε στη δημιουργία κοινωνικού παντοπολίου. Η δεύτερη στην δημιουργία μέσω της ΔΚΕΔΗ, της Δημοτικής Κοινοφιλούς μας Επιχείρησης, ενός, αν θέλετε, όχι οδηγού τουριστικής προβολής, αλλά δράσεων προβολής του πολιτιστικού αποθέματος και όχι τουρισμού, πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Δοξάτου, καθώς και η τρίτη πρόταση ήταν το νομικό πρόσωπο και από το Δήμο και αφορούσε στον εξοπλισμό της φιλαρμονικής μας, όπου εδώ να πούμε ότι η Φίλιππη του Δοξάτου, η φιλαρμονική, είναι μια από τις αρχαιότερες φιλαρμονικές της περιοχής μας, ιδρύθηκε το 1878. Είχαμε καταθέσει και αυτές τις 3 προτάσεις. Εγκρίθηκαν και οι 3 προτάσεις. Δυστυχώς όμως το Leader έπρεπε να κλείσει μέχρι 31/12/2014. Δεν είχαμε τα χρονικά περιθώρια εμείς και οι υπόλοιποι 70 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα να προχωρήσουμε στις νομοπρατήσεις. Ήδη πιέζουμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που τρέχει ουσιαστικά υποπτικά το Leader, να δώσει μια παράταση. Διότι έχουν εγκριθεί προτάσεις μας και είναι κρίμα αυτά τα χρήματα τα οποία είναι ευρωπαϊκά να μην απορροφηθούν από τους Δήμους. Κοινωνική πολιτική. Συν εδώ να πούμε το εξής, ότι μέσα στο πρόγραμμα του Leader, χάρη στην φιλοζωική του Δήμου Δοξάτου και τις αξιέπαινες προσπάθειές τους, ήδη αυτή τη στιγμή χτίζεται το πρώτο καταφύγιο δεσπότων ζώων στο νομό μας, στα Κύρια. Και θα συμπεριλαμβάνει, να το πω έτσι, αδέσποτα ζώα μόνο από το Δήμο Δοξάτου ή όχι? Εντάξει, αρχικά είναι μια χωρητικότητα 50 αδεσπότων ζώων. Τίποτα. Που μπορούν να πάνε και στα 70 και στα 120 όμως, γιατί ο χώρος ο οποίος αυτή τη στιγμή οικοδομείται είναι πραγματικά τεράστιος και θέλει ένα στολίδι και ένα κόσμημα. Αλλά να ξέρετε το εξής, ότι εκεί αυτό δεν είναι ένας χώρος όπου είναι καταφύγιο. Δεν είναι αποθήκη. Δεν είναι αποθήκη ζώων. Το πω ξεκάθαρα εγώ. Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Τα ζώα πηγαίνουν μέσα, τυχάνουν τις περίληψεις τις οποίες αρμόζουν και μετά επιστρέφονται πάλι ελεύθερα όπως ορίζει η νομοθεσία μέσα στους οικισμούς. Στηρωμένα όμως. Στηρωμένα, εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα. Αυτό ακριβώς. Τα ξέρω λίγο. Οπότε, πότε θα ολοκληρωθεί αυτό? Και ήταν μια πρόταση που είχε γίνει πριν από πολύ καιρό, από ό,τι θυμάμαι. Κοιτάξτε, αυτή η πρόταση εντάχθηκε τώρα στο τρέχον το Leader, το τελευταίο κύμα. Όχι, εντάχθηκε, ναι. Υπήρχε όμως σαν σκέψη πολύ παλιότερα. Ναι, ήταν ένα όνειρο της φιλοζωικής να γίνει αυτό. Ένα όνειρο εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ ως Δήμαρχος Δοξάτου το είχα θέσει ενώπιον όλων των συναδέλφων δημάρχων αλλά και του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη ήδη από το προηγούμενο Σεπτέμβριο, από ό,τι θυμάμαι. Τελικά η φιλοζωική του Δήμου Δοξάτου το τόλμησε, ορθώς το τόλμησε. Η χρηματοδότηση είναι 100%. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι πολύ κοστοβόρο, είναι γύρω στις 200.000 ευρώ.
και πραγματικά θα δώσει λύση. Γιατί υπάρχει, ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την άποψή μου. Μάλιστα. Και για τη δική μου, επιτρέψτε μου τουλάχιστον το σχόλιο, να περάσουμε στην κοινωνική πολιτική. Ναι, βεβαίως. Κοινωνικό φροντιστήριο και τι γίνεται με το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο προηγουμένως αναφέρεται ότι εντάχθηκε μέσα στο πρόγραμμα Leader. Ναι, το. Εντάχθηκε, αλλά δεν ξέρω αν χρηματοδοτήθηκε. Όχι, το ξέρω εγώ αυτό. Περιμένουμε να δοθεί η παράταση. Εμείς και άλλοι 70 Δήμοι. Είμαστε 70 ακριβώς Δήμοι, οι οποίοι είμαστε ακριβώς στην ίδια μοίρα. Περιμένουμε την παράταση. Το ηλεκτρονικό κοινωνικό φροντιστήριο το εφαρμόσαμε πρώτοι ως Δήμος πέρυσι, τον Σεπτέμβριο, με την ανάληψη των καθηκόντων μας. Ήταν ιδιαίτερως επιτυχημένο. Ήταν έτοιμο των συμπολιτών μας να το συνεχίσουμε. Ήταν μια δωρεά της εταιρείας Αρνός που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία και το συγκεκριμένο το ηλεκτρονικό κοινωνικό φροντιστήριο πρόσφατα βραβεύτηκε και πήρε ευρωπαϊκό βραβείο ως προς την ποιότητά του. Είναι πρωτοπόρο και πραγματικά ο τρόπος διδασκαλίας είναι εξαιρετικός. Εμείς το παίρνουμε αυτό δωρεάν, εξακολουθούμε να το παίρνουμε δωρεάν από την εταιρεία και να το παρέχουμε επίσης δωρεάν στους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να στείλουν τα παιδιά τους σε φροντιστήριο. Από εκεί και έπειτα το κοινωνικό παντοπολείο ήδη το έχουμε χρονοθετήσει, θα βρίσκεται σε εργατικές κατοικίες του Αγίου Αθανασίου, υπάρχει ο χώρος, είναι δημοτικός. Το μόνο το οποίο λείπει είναι να δοθεί παράταση στο πρόγραμμα και ουσιαστικά θα προχωρήσουμε στον πλήρη εξοπλισμό του κοινωνικού παντοπολίου, το οποίο δεν θα είναι το κλασικό κοινωνικό παντοπολίο όπως το έχουμε συνηθίσει. Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση που εντάχθηκε στο Leader, ας πούμε, γι' αυτό. Δεν γίνεται. Ένα κοινωνικό παντοπολίο δεν θέλει και ιδιαίτερα πράγματα. Το δικό μας θα έχει μέσα και χώρους εστίασης, θα έχει κουζίνες. Δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό παντοπολίο που έχει ράφια μέσα στο οποίο σωρεύονται πράγματα και προϊόντα. Θα είναι διαφορετικό κοινωνικό παντοπολίο. Ελπίζουμε να δοθεί η παράταση, γιατί πραγματικά θα είναι ένα στολίδι για τον Δήμο μας και δεν θα είναι ότι θα είναι μόνο στολίδι. Είναι ότι χάρη στην ιδέα του κοινωνικού παντοπολίου καταφέραμε να συνασπίσουμε δυνάμεις κοινωνικής αλληλεγγύης, τον Σύλλογο τον Άγιο Βασίλειο, τον φιλανθρωπικό, ο οποίος υπήρχε στο Καλαμπάκι. Από εκεί και έπειτα δημιουργήθηκε και ένας ακόμα σύλλογος στη Δημοτική Ενότητα του Δοξάτου, το Σωματείο Στοπ. Αλλά βλέπουμε ότι, θα το έχετε παρατηρήσει άλλωστε, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες κάνουμε ακόμα και στις τελευταίες τις χριστουγεννιάτικες, πάντα όλες αυτές έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, διότι πάντα ούτε μαζεύουμε τρόφιμα, είδη και προϊόντα για το κοινωνικό παντοπολείο. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, ακόμα δεν έχει γίνει και παρόλα αυτά είμαστε γεμάτοι με τρόφιμα. Μια καλή αφετηρία τουλάχιστον γι' αυτό και μάλιστα σε μια περιοχή, όπως μου είπατε προηγουμένως, εγώ θα επιμείνω στο 27% που δεν πληρώνει, όχι δεν θέλει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ. Όταν λέτε ότι θα έχει και εστιατόρια μας, κουζίνα, ναι, όπως το αναφέρατε προηγουμένως, πρέπει να πω ότι θα γίνεται και διανομή ουσιαστικά τροφής, φαγητού. Εντάξει, διανομή τροφής. Μαγειρεμένο φαγητού. Διανομή τροφής κάνουμε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2014. Έχουμε πολλά παιδιά που υποσυτίζονται. Και σε καθημερινή βάση μοιράζουμε πολύ διακριτικά, χωρίς να δίνουμε στόχο φυσικά πουθενά και να εκθέτουμε. Μοιράζουμε συσίτιο σε παιδιά ήδη και το κάνουμε επιτυχημένα χάρη στις κοινωνικές μας βοήθειες, στο δομέα, στο βοήθεια στο σπίτι και στην κοινωνική μας υπηρεσία, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2014. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι επιτυχημένο. Σε αυτά δεν πρόκειται να κάνουμε εκτόσεις. Και καταφέρουμε να συνδυάζουμε τον πολιτισμό, τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, όπως αυτές η τελευταία που είχε γίνει στο κλειστό του Δοξάτου, όπου είχαν έλθει φιλαρμονικές από τον Δήμο της Καλαμαριάς, καθώς και χοροδίες μέχρι και από την Βέρεια και την Κατερίνη, οι οποίες είχαν έλθει με δικά τους έξοδα στο κλειστό του Δοξάτου, διότι ήθελαν να ενισχύσουν ακριβώς τον ευγενή σκοπό δημιουργίας κοινωνικού παντοπολίου στον Δήμο μας. Να ρωτήσω ποιες είναι οι άμεσες σχεδιασμοί σας, τα κυριότερα σημεία στα οποία θέλετε να επικεντρωθείτε μέσα στο 2016 ως Δημοτική Αρχή. Πάντα υπάρχει βάση. Η βάση είναι ότι θέλουμε να εξορθολογήσουμε ακόμα περισσότερο τις δαπάνες μας. Τα οικονομικά μας. Να φέρουμε όλες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες έχουν ταλανίσει στο Δήμο μας υπόψη των συνδημοτών μας και αν υπάρχει κάποια περίεργη σε αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Και από εκεί και πέρα είναι μια χρονιά η οποία είναι ιδιαίτερως ευχάριστη. Πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερως ευχάριστη. Γιατί? Διότι καταρχάς ανοίγουν τα μέτρα του ΕΣΠΑ, επομένως εκεί νιώθεις πολύ έντονη δημιουργικότητα και πολλές ευκαιρίες και για ανάπτυξη αλλά και για δημιουργία νέων υποδομών. Είναι ένα έτος το οποίο θα είναι έτος σίγουρα διεκδικήσεων.
Το ζήτημα του ΤΑΠ δεν έχει τελειώσει για μας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό. Και μια που μιλάμε για ΕΣΠΑ, η μισή μας, ο μισός μας Δήμος είναι αποκλεισμένος από υποδομές μεγάλες, από απορρόφηση δηλαδή κονδυλίων ΕΣΠΑ και τομεακών προγραμμάτων. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς θα το αντιμετωπίζουμε και έχουμε μπροστά μας και δικαστικούς αγώνες τον Φεβρουάριο. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, αν υπάρχουν στόχοι. Οι στόχοι μας καταρχάς είναι να μην γίνουμε ποτέ ανέστητοι και να μην σταματήσουμε να έχουμε στόχους πάνω στην κοινωνική πολιτική. Τα ζητήματα εκεί φυσικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Είμαστε ένας Δήμος ευλογημένος σε προσωπικό, διότι και οι κοινωνικές μας υπηρεσίες και η δομή του βοήθεια στο σπίτι είναι πραγματικά εξαιρετικές και έχουν προσφέρει πάρα πολύ στην τοπική κοινωνία και έχουν και πολύ μεγάλη όρεξη για να το κάνουν αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η κοινή εξέλιξη με την περιφέρειά μας, όπου χάρη στον Περιφερειάρχη θα γίνουν τα λεγόμενα ΚΕΠ. Ναι. Μέσα από τα οποία θα μπορούν να παρέχουμε υπηρεσίες κοινωνικής φύσεως σε συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται. Αυτό αφορά σε όλους τους Δήμους Περιφέρειας και ένας από τους Δήμους φυσικά που θα το διεκδικήσουμε να γίνει ένα και στο δικό μας το Δήμο είναι και ο Δήμος Δοξάτου. Οπότε σε αγκαστή συνεργασία με την Περιφέρεια και όχι μόνο για να μπορέσετε ουσιαστικά να βγείτε μέσα, ας το πω έτσι, νικητές μέσα αυτό το νέο ΕΣΠΑ. Που δεν το περιμένετε μόνο εσείς, το περιμένει ουσιαστικά όλη η τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια γιατί οι πόροι μας έχουν μειωθεί κατά 60%. Όταν μειώνονται οι πόροι, να πω ένα παράδειγμα, ο Άγιος Αθανάσιος έπαιρνε ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ είναι το κονδύλιο που παίρνουμε από το κράτος για να κάνουμε έργα. Συντηρήσεις και έργα. Έπαιρνε γύρω σε 400.000 ευρώ όταν ήταν μόνος του. Αυτή τη στιγμή όλος ο Δήμος Δοξάτου παίρνει 400.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι τα έργα τα οποία μπορεί να κάνει πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση από ίδιους πόρους είναι ελάχιστα και όλοι περιμένουν το ΕΣΠΑ για να κάνουν κάποια έργα τα οποία θα δώσουν κάτι παραπάνω στον τόπο. Μάλιστα. Στόχοι λοιπόν, ουσιαστικά καλή διαχείριση μέσα από το ΕΣΠΑ, οικονομική διαχείριση όπως μου είπατε προηγουμένως. Να τολμήσω να ρωτήσω για το πρόγραμμα Ίντερα, κανείς είστε ενταγμένος ή δεν γειτνιάζεται ουσιαστικά με κάποια περιοχή? Όχι, γειτνιάζουμε. Το Ίντερα, καταρχάς είμαστε δικαιούχοι και εμείς στο Ελλάδα-Βουλγαρία, στο διασυνοριακό και από εκεί και έπειτα στο Ίντερα, σε όλα τα Ίντερα και στο Μπαλμέντ αλλά και στο Black Sea. Είμαστε δικαιούχοι, αλλά ακόμα δεν έχουν ανοίξει οι προσκλήσεις. Κύριε Δαλακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήσασταν σήμερα εδώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.